δημοσκοπήσεις που μας δίνουν ένα διευρυνόμενο προβάδισμα, μας γεμίζουν ευθύνη και χρειάζεται με σοβαρότητα να ενισχύσουμε και τη συνοχή μας και τη σαφήνεια του στίγματός μας και την πιστικότητα του προγράμματός μας. Φάλτσα. Συνοχής όχι, δεν υπάρχει κανένα. Καμιά φορά μπορεί να υπάρχει μία φράση, μία διατύπωση που μπορεί να δημιουργεί μία σύγχυση με τη βοήθεια και της προπαγάνδας των αντιπάλων. Όλοι οφείλουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί, αλλά σας βεβαιώνω... Υπάρχει και μία προσγείωση σε μία πραγματικότητα που είναι διαφορετική από αυτή που αρχικώς είχατε μπροστά σας. Δηλαδή, η πολύ μεγάλη φόρα απέναντι στους δανειστές έχει μετριαστεί κάπως? Όχι, η βασική μας γραμμή είναι αυτή που είπαμε και στις εκλογές και που μας πήγε στο 27%. Πάνω σε αυτή δουλεύουμε. Ακύρωση του Μνημονίου, επαναδιαπραγμάτευση, δανειακή σύμβαση, μεγάλο κούρεμα του χρέους. Αλλά, κυρία Τσαπανίδου, για να μπορέσεις να αλλάξεις πράγματα, πρέπει να γεφυρώνεις διαρκώς το θέλω με το μπορώ. Για να μετατρέπεις την επιθυμία σου σε σχέδιο. Και εκεί χρειάζεσαι δύναμη. Όσο πιο μεγάλη δύναμη μας δώσει ο λαός στις εκλογές, τόσο περισσότερα θα μπορέσουμε να κάνουμε. Αλλά και ικανότητα να γνωρίζεις τι συμβαίνει γύρω σου, τι παραλαμβάνεις, πώς είναι οι διεθνείς συσχετισμοί, για να μπορέσεις να έχεις ένα σχέδιο που να σου επιτρέψει βήμα-βήμα να κάνεις πράξη αυτά που θέλεις. Εκεί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γι' αυτό λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μεγαλώνει γιατί οριμάζει, οριμάζει γιατί μεγαλώνει και είναι πολύ ρεαλιστικό να έχεις ριζοσπαστικές προτάσεις αλλαγών, γιατί η χώρα χρειάζεται μεγάλες αλλαγές για να ορθοποδήσει. Τα λευκά κολάρα μας έφεραν σε αυτά τα χάλια, τα κολεγιόπεδα και τα Χάρβαρντ μας έφεραν αυτή τη διαφθορά. Και εμείς λέμε ότι ένα κόμμα της αριστεράς, αν έρθει στα πράγματα ως κορμός μιας κυβέρνησης, θα είναι ιστορική τομή, αλλά δεν θέλουμε απλώς να γίνουμε κυβέρνηση, θέλουμε να μείνουμε στην κυβέρνηση με την εμπιστοσύνη του λαού, για να μπορέσουμε να κάνουμε αλλαγές. Και εκεί θα σας πω όσο πιο απλά μπορώ, χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική λύση απέναντι στη σημερινή αποτυχία, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί μόνος του. Θέλει μαζί και τον κόσμο και έντιμους ικανούς ανθρώπους, ακόμη και ας ψηφίζουν άλλα κόμματα που είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν για να αλλάξουν κάποια πράγματα εκεί που πονάει. Η γεφύρωση της πραγματικότητας από το θέλω στον μπορώ, είπατε και το κράτησα αυτό που λέτε. Πόσο έχει αλλάξει αυτό που θέλατε σε σχέση με αυτό που μπορείτε να κάνετε αν έρθετε εσείς στα πράγματα, αν γίνετε εσείς εξουσία? Πόσο πλατιά είναι αυτή η γέφυρα που διανύεται? Δεν έχει αλλάξει τίποτα στο τι θέλουμε. Είμαστε ένα κόμμα της αριστεράς. Και στο τι μπορείτε επιδιώκουμε, όμως. Σας απαντώ. Επιδιώκουμε ως στρατηγική και όραμα το σοσιαλισμό. Δεν θα κερδίσουμε ούτε έναν ψηφοφόρο αν κρύψουμε ποια είναι η στρατηγική μας. Αλλά αυτή τη στιγμή οι πολίτες που εμπιστεύονται το ΣΥΡΙΖΑ ζητά να σταματήσει ο κατήφορος, να αρχίσει να μειώνεται η ανεργία, να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη, να ξαναγυρίσουν τα παιδιά που εξυντεύονται στο εξωτερικό, να περιοριστεί αυτή η ανθρωπιστική κρίση, να μην λιποθυμούν από την πείνα τα παιδιά στο σχολείο, να πάει κανένας κλέφτης φυλακή, να ψαχτούν κι άλλο οι μίζες και τα θαλασσοδάνεια, να σταματήσει αυτή η ατιμορρησία των ισχυρών, να μην του κλέβουν του άλλου από την τραπεζική κατάθεση τα λίγα λεφτά που παίρνει επειδή κάτι χρωστάει στο ΙΚΑ στην εφορία, να μην πληρώνει 1.000 ευρώ πρόστιμο αν καθυστερήσει 2 μέρες την αρνητική δήλωση του ΦΠΑ. Κύριε Παυλόπουλε, είναι μια πραγματικότητα όλα αυτά που περιγράφει.